Τίκαινε ο κορονοϊός, έκλεισε προσωρινά τα καπί, τίκαινε στάλει μήνυμα για να μείνει ο κόσμος προληπτικά στα σπίτια του. Στο Ρέθυμνο, οι περισσότεροι ηλικιωμένοι δεν άλλαξαν τις συνήθειές τους, αφού εξακολουθούν να απολαμβάνουν τις παρέες και το καφεδάκι τους στα καφενεία της πόλης, αν και θα περίμενε κάποιος πως την ευκαιρία των κλειστών σχολείων θα την εκμεταλλεύονταν πρώτοι από όλους οι μαθητές. Βγάζουμε μέσα, τρελαδούμενοι είστε. Εμείς οι γέροι στο καλό να πάμε. Εσείς οι νέοι να βλέπεστε, να προσέχετε. Όποιος φοβάται μπορεί να πάθει πράγμα από δικού του. Από το φόβο του δηλαδή. Από το φόβο του μπορεί να το πάθει. Έχω προβλήματα υγείας και μου πάνε οι γιατροί να κάνουν ορισμένα πράγματα και τα τηρώ όλα στην τέλεια. Οι νεότεροι σε ηλικία Ρεθυμνιώτες φαίνεται να έχουν περιορίσει για τα καλά τις καθημερινές τους μετακινήσεις, καθώς ο φόβος για το σήμερα και η αγωνία για το αύριο δείχνει να μην τους αφήνει ανεπηρέαστους. Ο καθένας φοβάται να κυκλοφορήσει. Μην αγώνεστε. Άρα συνιστάτε ψυχραιμία. Ψυχραιμία, δηλαδή αυτός ο πανικός που επικρατεί χωρίς λόγο, πιστεύω εγώ. Δεν έχετε θορυβηθεί καθόλου? Προς το παρόν όχι. Δεν έχουμε κρούσματα. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30 το πρωί και βρισκόμαστε σε ένα από τα καφέ της παραλιακής ζώνης της πόλης του Ρεθύμνου. Όπως και εσείς διαπιστώνετε, το κατάστημα έχει αδειάσει από κόσμο. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, χθες τέτοια ώρα δεν έπεφτε ούτε καρφίτσα. Και καλώς, κατά τη γνώμη μου, έχει επηρεάσει. Θεωρώ ότι για 14 μέρες δεν θα πάθουμε κάτι αν ακολουθήσουμε τις οδηγίες. Και ενώ κάποιοι δρόμοι, κυρίως της παλιάς πόλης, αδειάζουν σταδιακά με ό,τι αυτό σημαίνει, στο κέντρο του Ρεθύμνου η εικόνα είναι διαφοροποιημένη, παρά το ότι δεν θυμίζει σε τίποτα αυτό που γίνονταν ακόμα και την περασμένη εβδομάδα. Οι πολίτες μουδιασμένοι βγαίνουν από τα σπίτια τους, έχοντας οι περισσότεροι μαζί τους αντισηπτικά τζέλ και μαντιλάκια. Ώρα 12 το μεσημέρι και βρισκόμαστε στην Οδό Εθνικής Αντιστάσεως, έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους του Ρεθύμνου. Κατά από άλλες συνθήκες, ο δρόμος αυτός θα ήταν γεμάτος από κόσμο. Όμως η εικόνα άλλαξε κυρίως τα τελευταία 24 ώρα. Υπάρχει μια τάση του κόσμου να μην έρχεται σε επαφή με υπόλοιπο κόσμο. Ωστόσο δεν είναι τόσο έντονο όπως σε άλλα μέρη. Όπως είχαμε περάσει και τη γρήπη των χείρων και τη γρήπη των πτηνών και όλα αυτά, κάτι παρόμοιο μόνο που μεταδίδεται πιο εύκολα. Προσέχουμε. Άμα παίρνουμε μέτρα προφύλαξης, δεν πρέπει να φοβόμαστε. Ο φόβος της εξάπλωσης του κορονοϊού επηρέασε ακόμα και τη λαϊκή αγορά της Πέμπτης, την οποία παραδοσιακά γίνεται το αδιαχώρητο εντός και εκτός. Σήμερα όμως η κατάσταση δεν ήταν η ίδια. Δεν καταλαβαίνετε, βλέπεις άδεια η λαϊκή. Και το φόβο του κορονοϊού, αλλά και για να μην χαλάσει χρήματα που φοβάται πως του χρειαστούν αργότερα. Ωστόσο, κλειστό για το κοινό είναι από σήμερα το γραφείο του ΑΕΔ, όπου η εξυπηρέτηση των πολιτών θα γίνεται ηλεκτρονικά. Εμείς εδώ δεχόμαστε κοινό μόνο για εγγραφή ανεργίας και για να βγάλει καινούργια κάρτα κάποιος. Όλες οι άλλες οι αιτήσεις, όπως και η παρουσία, γίνεται πλέον με email. Μέχρι στιγμή στο Ρέθυμνο έχει κλείσει για το κοινό η υπηρεσία Λοδαπών, ενώ ο Μητροπολιτικός Δήμος καλεί τους πολίτες να μην προσέρχονται στις υπηρεσίες του για τις επόμενες 14 ημέρες, παρά μόνο για εξαιρετικά επίγουσες υποθέσεις, δεδομένου ότι μπορούν να εξυπηρετούνται τηλεφωνικά.